Θα σας λείψουμε. Πάρα πολύ, εννοείται. Να περάσουμε. Αλήθεια, θα μας λείψετε και να περάσουμε. Θα είναι άλλη από σχολείο, θα καθορίσει εσάς. Μας μας λείψετε. Και εμάς. Πώς είμαστε όμως, μας λείψετε πολύ. Έλα, καρδούλα. Περούσαμε πολύ καλά, είστε πολύ καλοί. Είμαστε, αγαπάμε πάρα πολύ. Εμείς σας αγαπάμε. Μας αγαπάτε όντως. Θα έρχεστε να μας βλέπετε του χρόνου. Ναι, ναι, αυτό δεν θα έρχεστε, θα σας πάρουν όλο. Παιδιά, καλή επιτυχία στη Φάνια. Στη ζωή σας. Στη ζωή σας, να περάτε καλά. Αγαπάω το κυλικίδες. Και λίγο σου κάνουμε μιλία. Ήσουν αμέρι από τους πιο κοντινούς. Νικηφόρο τρελέ. Ελπίζω να βρίσκεται καλά σε εσά σας, να περάσετε και που θέλετε, να έχετε μια καλή στιγμία. Γλύψιμο. Γλύψιμο, φουλ. Έλα, ας πούμε... Excuse για το κομμάτι, θες τώρα. Ναι, ότι ελπίζω να έχετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας και... I know they're gonna do great in college. Yes. And I wish big things for them. I'm sure they'll achieve that, and this is really weird. Goodbye. Thank you. Πείτε κάτι στους IB2. Bye, IB2, we love you. There's nothing else that I can do. I want to wish them a very good life to have, to enjoy their life and do whatever they want to do. And also to get enough sleep, I would say, because my standard level students were sleeping a lot in my classes. Some of my higher level students as well. And I wish them all the best. Την πιο, από τις πιο αγαπημένες, λατρεμένες καθηγήτρες στο IB. Πείτε μας, κυρία Πυροβέτση, ένα αντίο, ένα γλυκό αντίο, μια ευχή. Δεν θέλω να πω αντίο, γιατί σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Όλους τους CAS μαθητές μου, που ήταν οι καλύτεροι που είχα. Όλους τους economic μαθητές μου, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και τους αγαπάω, παρόλο που με ταλαιπώρησαν. Ελπίζω ότι θα τα πάνε καλά στις εξετάσεις. Και όλους όσους ασχολήθηκαν με τα διάφορα extracurricular activities, με αγαπημένο φυσικά, το company program, το οποίο ελπίζω να πάει και στον τελικό, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα με τα οποία ασχοληθήκαμε και ασχοληθήκαμε. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, τις καρδούλες σας ανοιχτές και ό,τι περισσότερο να μπορείτε να ρουφήξετε, όπως ρουφήξατε από το IB και να το βγάλετε στον έξω κόσμο. Κύριε Πυροβέτση, τι θα σας μείνει από εμάς σαν IB2, δηλαδή... Μια ξεχωριστή στιγμή σε κάποιο trip ή οτιδήποτε. Μια ξεχωριστή στιγμή, μάλλον το πόσο δεν μπορούσε να δουλέψει το Exapod, το οποίο τελικά όμως λειτουργήσε. Μπράβο Κωνσταντέλο και όλη η ομάδα του Product. Okay, hi IB2, I wish you all the best and I hope they succeed and I'm going to miss them and they were one of my best classes. Yeah, it works. Αυτά τα δύο χρόνια σας ήταν τα πρώτα στο IB. Θέλετε να μας πείτε πώς νιώσατε, πώς νιώθετε που φεύγουμε, αν θα σας μείνουμε στο μυαλό. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, πραγματικά είναι ανάμεικτα. Από τη μια χαίρομαι που ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του, που θα πάρει στο πανεπιστήμιο, που για σας ξέρω ότι είναι όνειρο ζωής. Από την άλλη, στεναχωριέμαι γιατί δέθηκα πάρα πολύ μαζί σας. Είναι ιδιαίτερη εμπειρία να μπαίνεις σε μια τάξη 6 ώρες την εβδομάδα και όχι μία ή δύο. Περάσαμε πολλές στιγμές, άλλες δύσκολες, άλλες εύκολες, ευχάριστες. Είμαι πολύ περήφανη για σας που φέρατε σε πέρα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα και θεωρώ ότι ο καθένας σας έχει αποκομίσει πάρα πολλά. Πραγματικά θα μου λείψετε πάρα πολύ. Έχετε γίνει ένα μέρος της καθημερινότητας. It's been a pleasure to know you all and I hope that everything is going to go fantastically for you from this point onwards and that you go out there, you enjoy everything that you experience, you make a difference in whatever way you can, but the most important thing though is to enjoy the next
διαχωρίζει. Αυτή ήταν. Το ερώτημα είναι τι σας διαχωρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων. Τι μας διαχωρίζει από τους άλλους. Νομίζω το ετερόκλητο. Δηλαδή ότι είσαστε μία χρονιά με πολύ μεγάλη ποικιλία. Αυτό, εάν θέλεις, ήταν και η δικιά μου η δυσκολία. Δηλαδή το πώς θα μπορέσω να επικοινωνήσω και να παρακολουθήσω πολύ διαφορετικά άτομα. Mm-hmm. Ωστόσο, όλα πολύ καλά. Τι θα σας λείψει από εμάς? Θα μου λείψει ο καθένας από εσάς. Νομίζω ότι ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση ότι τους βλέπουμε, οι καθηγητές τους, ότι τους παρακολουθούμε, θα μας λείψουν. This is the end of the year, and I would like to wish you good luck with your life, whatever you do. It was a pleasure to meet you, mostly outside of the classroom, though. And I hope that everything is really great in your lives, and that you come by to see us often after we finish and after we graduate. Η αλήθεια είναι ότι ένα δάσκαλο θυμάται πάρα πολύ έντονα του μαθητέ του με του οποίου μπαίνει σε ένα σύστημα. Α πούμε, όταν εγώ ήρθα στη σχολή, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την πρώτη χρονιά που ήρθα και τα παιδιά τα είχα για 4 χρόνια. Του θυμάμαι ένα προ ένα, ανεξαιρέτω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εσά, εκ των πραγμάτων, θα σα θυμάμαι πολύ περισσότερο από ό,τι θα θυμάμαι αυτού που έχουν του χρόνου, του παραχρόνου, παραχρόνου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά νομίζω τα λένε όλα. Και θα σε ευχηθώ ένα πράγμα με το οποίο διαφωνούν με τη Μαρία Ριμπίμπου. Η Μαρία, ας πούμε, πιστεύει ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι η ευτυχία. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι η ελευθερία. Και η ελευθερία σημαίνει ότι πρέπει να έχετε τα παπάρια να συγκρουστείτε με το σύστημα. Αλλιώς ελεύθεροι δεν θα γίνετε ποτέ. Αχ, οι IB2 φεύγουν, τους βλέπω. Bye bye, IB2. Bye bye. Όχι, βγαίνουμε, κάτω. Λοιπόν, πέρασα από το τι θέλετε να σας πω. Ποια αστεία στιγμή. Η πιο αστεία στιγμή είναι ski trip φέτος, Δευτέρα πρωί, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να είμαστε όλοι 8.30 ώρα κάτω, πρέπει να είμαστε 9 ώρα στα lift. Κλασικά τα χιάος, δεν έχει σηκωθεί, πρέπει να σηκωθεί το παιδί. Εντάξει, κουρασμένος, τυπάω την πόρτα του 8 και 4, ανοίγει την πόρτα και λέει, κυρία, αυτή είναι για μένα πιο αστεία στιγμή. Τι θα σας λείψει από εμάς, κύριε? Θα μου λείψει από εσάς. Έχετε περάσει πάρα πολλά IB2s. Τι είναι αυτό που κάνει μας πιο ξεχωριστούς? Ποιος σας είπε ότι είστε πιο ξεχωριστοί? Αν μας κάνει πιο ξεχωριστούς. Όλοι είστε πιο ξεχωριστοί στην καρδιά μου. Όπως και τα παιδιά μου είναι πιο ξεχωριστά. Αυτή δεν είναι απάντηση. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω τι θα μου λείψει. Θα μου λείψει τι γενικά θα μου λείψει. Μου λείπει μια άποψη. Δεν μου λείπει κάτι συγκεκριμένο. Να σα πω τι παθαίνω. Είναι η εποχή που φεύγουν οι IB2 και με εκνευρίζουν οι IB1. Δηλαδή, στο IB2 έχω βρει έναν τρόπο να επικοινωνώ. Παπαγάλω στο ξύλο βέβαια. Αλλά επικοινωνώ. Οι IB1 τώρα μαθαίνουν αυτή τη διαδικασία και εκνευρίζουν. Σα ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. I have loved IB. My IB2 students have been the dearest things in the world, and they will always remain my friends. My IB2 students came in very shy, very bashful about everything, but now they're the most lovely people I think I've ever met. Some of them will be going to the US, some will be going to England, but wherever they go, they will always be my friends. Thank you. And I love them. Πώς πέρασαν τα 2 χρόνια, Η ιστορία βασικά ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011, όταν γνώρισα 12 και 16, 28 καινούριους μαθητές, νέα παιδιά, διαφορετικές προσωπικότητες. Μέσα στα 2 αυτά χρόνια, αστεία, αγωνίες, ένας κοινός στόχος αλλά και διαφωνίες, χαρά, ενίοτε απογοήτευση. Στην ουσία, κάθε μάθημα ήταν και μια ξεχωριστή ιστορία. Μια ιστορία 45 λεπτών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα όλους σας και θα μου λείψετε πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη είμαι και ενθουσιασμένη και ανυπομονώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω πάρα πολύ σπουδαίες ιστορίες από εσάς. Λοιπόν, είστε επανειδή και μην ξεχνάτε. One day, baby, we'll be out. Oh, baby.
Δομνίκη και η Βασιλική και διάφορα άλλα παιδιά να μιλήσω και να πω δύο λόγια για εσάς. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα στο IB και που βρέθηκα επιτέλους στην καρδιά του σχολείου, γιατί τόσα χρόνια ήμουν σε ένα γραφείο και δεν είχα επαφή με την πραγματική ζωή. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα εσάς, έτσι μου δίνετε πάρα πολύ χαρά και αισιοδοξία και γενικώς μου αλλάξατε, ρε παιδί μου, την αντίληψή μου για τα πράγματα. Θέλω να πω ότι σας ζηλεύω πάρα πολύ που θα φύγετε στο εξωτερικό, γιατί και εγώ εκεί πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Σας εύχομαι να δοκιμάσετε πολλά πράγματα, να ρισκάρετε πάρα πολλά, να χάσετε, γιατί μόνο τότε θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας αρέσει και σας ενδιαφέρει. Και τελικά να μην ακούτε κανέναν, ούτε εμένα ούτε κανέναν άλλον, και να κάνετε αυτό που πραγματικά σας αρέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνε μας μια δήλωση για... Μια δήλωση γενικότερα για το IB. Είναι πολύ ωραία να έρθετε. The IB program has είναι been πολύ καλά. A wonderful experience. except for Cass. And TOK. I would rather write a second extended essay than do the TOK essay again. Okay. But everything else is great. I have good friends. Σταματίου. The comics! Bitch! I already talked about the academics, I didn't talk about the social. What do you have to say? What do you want to say? Look, πρώτα απ' όλα θα μιλήσω ελληνικά γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα international και τα ιστορίες. Έχω να πω ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνει το κύκλος 2 χρόνων μαθημάτων. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία με πολλές αλλαγές κλιμάκωσης συναισθημάτων. Θα παρακαλώ σε κάμερα να γυρίσω στο μαθητή μου. Πες μας δύο λόγια. Πρέπει να πω για το IB κάτι. Πες μας... Μία πρέπει να πεις. Για το IB. Αλληλεγγύη στον Λάμδα Κάπα πρώτα απ' όλα. Αυτό θέλω να πω. Αλληλεγγύη στα λάμπα μας πρώτα απ' όλα. Να τα δείξω αυτά. Αλληλεγγύη και δεύτερον τι να σας πω. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι το IB. Απίστευτα τα παιδιά γνώρισα. Βασιλική, να πω λίγο. Προκειμένου να χάσω μάθημα, μπορώ να μιλάω 2 ώρες. Μόνο εγώ! So the IB experience is very unique. Very unique. Okay. So the smells surrounding it. Okay. Anyway, it was good, better than Greek school for sure. Yeah, of course, Cass was a bit just. How about your friends? Tiring. Did you meet new people? Yeah, I met new people that I wouldn't have met otherwise, and it was nice to meet people that are also like bilingual and could talk like freely. And then there's him. Again, Maliadis is in the 100 video. Say that this tree smells so bad. It's disgusting, and I'm gonna miss everyone that's gonna leave, and Christina, who's going to Miami because she's stupid, and Leah, who's going to some Ohio. Place, I think it's called Ohio, but not this village, and what else? I'm gonna miss coming to school and sleeping late. Okay, so... Εμείς θα μιλήσουμε στα ελληνικά όμως. Ναι, είμαστε πολύ βλάχοι. Καράβλαχοι. Ναι. Τι να πούμε, ότι περάσαμε καλά. Υπέροχα. Υπέροχα, καταπληκτικά. Παρ' όλα τα ξενύχτια. Παρ' όλα τα ξενύχτια. Συγγνώμη. Hello, Νικηφόρε. Hello. Hello, everybody. So, today I present to you Νικηφόρες Κυλικίδης. Hi. And he's got a statement to make. So, Νικηφόρε, what's your feeling about the IB? I mean, what do you feel about it? What do you actually feel about it? It was a great experience. Yes. It was a great experience. That's it? Yes. That's all you have to say? After two years at the IB? Yes. The IB. Yes, great experience. hi people, hi teachers. IB for me was the best experience in my life. One thing that we'll miss... Νίκη, τρώει το καθιερωμένο γιαουρτάκι της με το μέλι μες στο βαζάκι. Αντρέας, πως την είναι φέρνω όλα τα μουσικά από μας. Νίκη, κεράσκα. Κάθε ώρα του κύριου Παπάζογλου, ένα σαντουιτσάκι, μιλαράκι.
Φρουτάκι, ναι. Σήμερα έχω και μουλαράκι. Μερικές φορές δεν προλαβαίνει να φτιάχνει το σάντουιτς. Τα βγάζει όλα εκεί και δεν ξέρουμε. Get the office being very, very, very studious. Get John being studious. I have a picture of John asleep. He's like this. Then it's for the whole class period. He's like, δεν λέω κάτι, ότι από εδώ αυτή η κοπέλα εδώ, αυτή εδώ που βλέπετε ότι είναι πολύ ήσυχη καλή, έχει κάνει κοπάνα του Ιωάννα. Οπότε ολόκληρη μέρα σχολείο. Θέλω το βίντεο μου. Δύο ώρες πήγαινε για καφέ στο παραδοσιακό. Λοιπόν, τα προσωπικά προβλήματα να λυθούν εκτός της τάξης. Δύο-τρία, φωτιά με φωτιά, σκυμία ζημιά. Κάποια κόλμη. Όχι κόλμη. Είναι ζωή, όχι παιδί. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ. Παιδιά, μάλλον το χάνουμε σιγά σιγά. Αλλά δυστυχώς η έρευνά μας σταματάει, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και πού είναι το τάρκια. Ωραία. Η Αμπιτούρζα τρελά εξερευνή, σωστά έχω να πω. Ο Αντρέας είναι πολύ σκοτεινό. Πάμε, Κριστίνα. Για εμάς δεν ήταν αμέρευα. Είμαστε ένα μέρος που δεν πρέπει να είμαστε. Ωραία. Είναι το γνωρίζεις. Αυτή την πόλη τη γνωρίζεις. Όχι, δεν έχω ξαναρθεί ποτέ. Δεν είσαι ξαναρθεί. Είναι μέρος του κίνδυνου. Νομίζω είδα κάποια γνωστή ή όχι. Δεν ξέρω. Μήπως σήμερα είναι η μέρα... Evil Twins. Μπορεί. Ναι. Γιατί δεν ερχόμαστε κύριε Δέντερο. Τραπάτε. Αυτό δεν είναι ένα παιδί. Τραπάτε. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μέρος, θα ήθελα να πάμε προς τα εκεί. Τι να. Καλά. Θα συνεχίσω την εξερεύνηση μόνη μου. Νομίζω βλέπω και άλλους γνωστούς. Πολλούς γνωστούς. Παιδιά, δεν έχω ξαναρθεί σε αυτό το μέρος, ούτε εσείς έχετε ξαναρθεί, έτσι. Όχι, δεν θα λείψουμε καθόλου. Πάρα πολύ. Ωραία, είναι το εξαιρετικό. Εμένα θα μου λείψει που βάζα τα καρτσόνα στο κάτω-κάτω. Όλοι για αυτά παρακαλώ, παρακαλώ. Κάμερα σάι, αλλά μόλις κάμερα κάψουν. Ο Πατελής Ζάνης, οπότε σε κάθε μάθημα, όλο το μάθημα. Σε παρακαλώ, πες λίγα λόγια. Ότι εντάξει, όταν κοιμάμαι είναι η πιο ευτυχισμένη η στιγμή του μαθήματος. Στην βιολογία SL δηλαδή. Μόνο. Και στο business it's... Εκεί ο πρόεδρος. Κάνουμε ένα ωραίο κοντινό. Αντιγιά, μας διώχνω. Τώρα είναι ανοιχτό. Καταγράφομαι. Εσύ καταγράφησε, πες μου. Δεν θα μου λείψει καθόλου. Όποιος το δει και είναι έτοιμος να πάει στα αρχή. Παρακαλώ, παρακαλώ, πάρτε άλλη. Να μην πάει, ειλικρινά. Να μην πάει. Είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Αντί να κάτσεις να δουλεύεις σοβαρά. Εσείς κύριε Χατζή, πείτε μας. Αντί να κάτσεις να δουλεύεις σοβαρά. Το έχουμε κάποιες διασημότητες κυρίες και κύριοι στο IB. Λίγο διακριτικότητα παρακαλώ. Μα για καθηγητές που αγαπάμε. Μίλησε, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω για τη Χωσέ ότι την αγαπώ πολύ και ότι δεν είναι μόνο καλή καθηγήτρια αλλά είναι και καταπληκτικός άνθρωπος και την αγαπώ πραγματικά. Αυτά. Α, και ο κύριος Παπάζογλου τον αγαπάμε. Μας δείχνει πάρα πολύ κατανόηση. Ό,τι και να γίνει είναι πάντα εκεί για μας. Νομίζω ξέρετε όλοι ποιος είναι ο πρώην καθηγητής. Ο κύριος Παπάζογλου που σας λατρεύει. Γεια σας. Η κυρία Βολοσίνα επίσης. Λατρεύω κύριο Παπάζογλου, δηλαδή εντάξει. Ναι. Φύγεσαι. Βέλη για άλλη μια φορά μες στο βίντεο τι θα γίνει κορίτσι μου. Δηλαδή ναι. Η Βέλη νομίζω ότι είναι σούπερ. Με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε μια ιδιαίτερη χημεία. Και... παρόλο που κάνουμε μαθηματικά εμείς έχουμε χημεία. Κάντε μας μια δήλωση. Για το IB, βρε παιδιά, που φεύγετε. Να μου βρε γλυκιά μου. Έχει γεια. Καμία δήλωση. Ντόμιση, έχεις να πεις κάτι, πώς νιώθεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου. Κοντρόλ. Έλλη, εσύ. Γιατί τρέπεται πάρα πολύ. Εσύ!
Κοίτα, αγάπη μου, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες, πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε, πηγωθήκαμε συγχρόνως, αλλά θα μας πει όλους σε μια ευχάριστη εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Creative learners. Knowledge acquired. Κάτι πιο ενδιαφέρον. Εγώ θυμάμαι την αντίδρασή μας πριν μας πάρουν στο Μανιάρτη. Θέλετε να πείτε κάτι. Θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιο καθηγητή. Ναι. Ένας. Πρέπει κάποιοι γνωστοί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ έχω ένα καθηγητή, τον έχω 3 χρόνια. I am so depressed that this is over. I just want to say that this is the longest relationship in my life. 2 years. Μαρία, τέλος of course. Yes. Ah. It's gonna be over soon, and you're not gonna come back. Μαρία, τέλος επειδή ξαφνικά Θεσσαλονίκη. I'm actually a refugee. Me too. Would you come back in Thessaloniki? Yes, I will definitely come back. Is she allowed? Is she allowed? Thank you very much. See you. Ήταν ωραίο. Και μακρύ. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία στιγμάτισαν τη ζωή μου πραγματικά. Πόσο κάποια συναισθήματα τα οποία γέμισαν την καρδιά μου και την ψυχή μου. Κάτι κομμένα για το πιο καλά. Προς το παρόν, πάμε για αυτή τη θέση. Πίσω, my own fault. Και αυτά, check. Πραγματικά υπέροχα, δηλαδή αυτό θα λέξει στους φίλους που δεν θα τους ξαναδείς, ας πούμε κάποιους. Κοίτα, η αλήθεια είναι... Καλώς ήρθες στον 21ο αιώνα. Αεροπλάνα, βαπόρια, πηγαίνουμε τους φίλους του Φαγιούς. Στιμόπλια. Μόνο το χατζί θα παίρνει. Μόνο εσένα παίρνει, βλάκα. Σήκωσε και το γιακά, πάρε μόνο αυτό. Άντε, πες. Τι να πω. Η αλήθεια είναι πως εντάξει, θα μας λείψουν πολλά, αλλά δεν θα πλαντάξουμε και στο πλάνο, θα είχαμε συζητήσει κιόλας. Όχι, εντάξει, όσους με όσους θέλουμε να κρατήσουμε επαφή, θα κρατήσουμε επαφή. Δηλαδή με σένα θα κρατήσουμε. Σταματήρωση. Μεταξά. Μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα το IP. Τι σου έμαθε, δηλαδή. Όχι, δεν μας έμαθε βιολογία και χημεία, αυτό είναι το λιγότερο. Μας έμαθε να είμαστε όρημα, παιδιά. Από τον πρόεδρο του IB, έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Για μένα, λες. Γεια σας! Γεια σας! Το IB ήταν μια εμπειρία που μας έφερε όλους πολύ πιο κοντά. Ναι! Περάσαμε πολύ ωραία, κάνουμε καινούργιες φιλίες. Ναι, εδώ το σωτηράει παλιές. Μπορεί να το δείξει. Και αυτά, λοιπόν. Έχετε να πείτε τίποτα στους καθηγητές σας. Σας μιλήσαμε, σας αγαπήσαμε. Ναι, όχι, όχι. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Και στους υπόλοιπους μαθητές σας. Στους υπόλοιπους... Καλό που θα πάμε καλά. Είμαι συναχωμένος, δεν τίποτα. Ναι, αυτό. Καλό καλοκαίρι. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, the tears are falling. Ήταν δύο πολύ καλά χρόνια. Δεν μετανιώνω που ήρθα στο IB. Είχε πολλές καλές στιγμές.
πέρα από όλα αυτά, θέλω να χαιρετήσω όλους μου τους μαθητές. Είχε έκθεση, είχε φιλίες, είχε πολλά. Άξιζε. Τι σε στιγμάτισε? Τι με στιγμάτισε αυτά τα δύο χρόνια? Πιστεύω οι εκδρομές ήταν πολύ καλές. Αλλά γενικά όλα, καθημερινότητα, ρε παιδί μου, το IB ήταν ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Μάθαμε σε όλους πραγματικά να πάνε εκεί που αξίζουν να πάνε και να συναντήσουν τους ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν να συναντήσουν. Και νομίζω ότι... Έφυγε η κατάρα συγχρόνως, έτσι. Όχι. Ναι. Εύχομαι απλά να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε... Ωραία, γεια σας. Θα ήθελα να σας πω να είστε πάντα παιδιά. Εδώ. Και εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο, ακόμα πάρα πολύ συγκινημένος και θα μου λείψουν πάρα πολύ. Και θα μου λείψουν πάρα πολύ όλοι. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο γραφείο της κυρίας Γκόνης. Και εδώ πέρα για το βαθμό στο MOOC που γράψανε τον Απρίλιο, θα ήρθα να του δεις. Εγώ πήρα 5 προσωπικά, το ζήτα πριν. Τι άλλο να πω, θα μου λείψουν όλοι πάρα πολύ. Και θα μου λείψει και το σχολείο πάρα πολύ. Και δεν θέλω καθόλου και η Βασιλική Βεργίδου, αυτή η κοπελίτσα. Θα μου λείψει πάρα πολύ, αλλά εντάξει. What I will miss. Okay, I will miss everybody, even the not so awesome people. Okay, and now seriously, like the IB was an awesome experience, and I'm not saying this just to say, I really feel it. And I will miss the anxiety. Yes, I will miss the anxiety, I will miss those girls over there. Yes. Oh yes, I will miss you, Vasiliki, my dear. I will miss everybody, really. I will miss everybody, even the people that I never talked to. Sorry, I know you really want to talk to me. What are you gonna miss from IB? Miss. So one thing I'm gonna miss are the endless sleepless nights sitting in front of my desk. Doing nothing, because all I'm trying to do is start an IA. Okay, what's your best skip in IB? What do you mean by best skip? Skipping class. I've never skipped class in my life. Okay, never. So, Scooty? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας που αποφυτούν, είτε πηγαίνουν Αμερική, είτε πηγαίνουν Αγγλία, είτε πηγαίνουν κάπου αλλού. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε σε αυτό το ταξίδι, ας το πούμε έτσι. Με κάποιους ήμασταν από την πρώτη γυμνασίου, με κάποιους άλλους γνωριστήκαμε εδώ. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Θέλω να μας πεις κάτι. Όσον αφορά τι. Τα συναισθήματα. Χαρά, ξέρεις, τελειώνει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας σαν high school students και τώρα θα πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο, στο κολέγιο. Πώς πέρασες? Ευχάριστα, μόνο εντάξει. Δηλαδή, καλές στιγμές, άσχημες, αλλά μια ζωή, τι να κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Ευχαριστώ. Εμένα θα μου λείψει να είμαστε όλοι στο lab και να κάνουμε παράπονα για όλα τα μαθήματα και για το lab, να κάνουμε το εξτρατιστικό. Να τρέχουμε με τα πέντε. Θα σου λείψω τέτοια τέτοια, έτσι. Κοίτα. Εδώ είπα την παγκά για να μου λείψουν. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν 2 δύσκολα χρόνια μονοδομένος. Πολύ γέλιο και πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Αλλά, εντάξει. Θα πω τα παιδιά αυτά, θα πέρασουμε μαζί. Και... Meeting all of you guys. I enjoyed my year with you and good luck with your exams. Thanks so much. Even though it has been a hectic 2 years of deadlines and struggling, I think that the only thing I'll actually remember in the end and in the years to come is the friendships, the fun times. And well, I'll probably just think of back upon it. And I think that if I had the choice, I would do everything all over again. I wouldn't change IB for anything.
So what are you going to miss when you're abroad? What are you going to miss when you're abroad? What am I going to miss? I'm going to probably even miss even the stupid things of the teachers screaming at us and not doing our homework. And most of all, I'll miss the people I met these 2 years and the friendships I made. And even the teachers, I'll miss them all. Okay, thank you. Το να βγαίνω στο διάδρομο και να ξέρω ότι θα βρω κάποιον γνωστό για να γελάσουμε μαζί και να κάνουμε βλακίες, είτε straight είτε όχι. Οι χελονίτσες που κυκλοφορούν στο διάδρομο θα μου λείψουνε. Όχι πάλι αυτό. Να πούμε πώς τη λένε, είναι ένα πρόβλημα. Όχι, μας παρακολουθεί όλο το σχολείο. Γεια σας. Hi mom, I'm on TV. Όχι, μας παρακολουθεί όλο το σχολείο. So what are you gonna miss? Θα μου λείψουν οι άσχημες, γιατί εκεί στο πανεπιστήμιο που θα πάω, όλες θα είναι όμορφες. Πιστεύω ότι αυτά τα 2 χρόνια που στα IB όλοι έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ, έχουμε οριμάσει πάρα πολύ. Έχουμε καταλάβει πράγματα για τους εαυτούς μας που δεν τα ξέραμε πριν 2 χρόνια. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε κάνει πραγματικές φιλίες μέσω του προγράμματος και έχουμε δεχθεί πολύ μεταξύ μας. Γιατί θα φύγουμε, παρόλο που τώρα σταθεριόμαστε, να σκεφτούμε ότι μερικά χρόνια ταξιδεύουμε αν είναι τον άλλον. Και ότι πραγματικά δεχτήκαμε πάρα πολύ και θα μας λείψει τώρα. Καθηγητές. Θέλουμε πάρα πολύ με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας, επειδή πραγματικά μέσα από αυτά τα 2 χρόνια μας μάθανε χρήσιμα πράγματα και για τη ζωή μας κυρίως. Πράγματα τα οποία μας προβλημάτισαν, μας έμαθαν να είμαστε πιο οργανωμένοι, πιο σημαντικοί. Γενικά, μας σχολάσαμε σε όλη τη ζωή. Και ακόμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και καθηγητές και μαθητές για τις υπέροχες 2 χρόνια. Θέλουμε να κάνουμε μία αφιέρωση στον κύριο Γλυκούλη μας. Πάρε! Θέλουμε να το ευχαριστήσουμε, βασικά να τον ευχαριστήσουμε που ανέφτηκε το πρωινό μας καραόκε κάθε πρωί στη φυσική. Ξέρετε τις άλλες εβδομάδες. Αυτά και σε όλους τους I want to thank Miss Challenger because she taught me to love literature and to really appreciate it. And she's the teacher who really understood what kind of mind I have. So thank you, Miss Challenger. And to all the IB2s, I wish you well. Hold on to the kind of person you are. Hold on to what you've learned. There's a whole new journey ahead of you. And enjoy it with your eyes wide open. Yay! Fall asleep, but never to touch and never to keep, cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. To leave when you need me most. What are words if you really
know an angel was sitting just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me most. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then it's all. When it's love, yeah, you say them out loud, those words, they never single promise I'll keep, 'cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close.